Πάμε εκδρομή Χαλκιδική. Λερώθηκα, κατάφερα να λερωθώ με καφέ. Παράξενο. Λέκτρα. Ε? Γεια. Χοπ. Φεύγουμε. Ανοίξουμε, θα μας αρέσει κατά κουδέλα. Όχι ρε, πολύ ζεστή. Και φασαρία. Λίγο έτσι για να δούμε πως είναι. Ωρε, βαράει ο ήλιος. Φέρ' το. Από πάνω. Μέχρι το Σεπτέμβριο να φτιάξουμε, να κάνουμε και μια οργάνωση, ένα κίνηση κάπως. Τραγικά πράγματα, αλλά λίγο να ανοίξει, λίγο να ξεκαθαρίσει πράγματα, να γίνει κανένα σαλονάκι εκεί στη γωνία, αλλά... Τι? Γιατί και εκεί στο βοηθείς. Γιατί δεν μπορώ να το πιστεύεις, τόσο καιρό παρακαλώ να πάρουμε ένα καναπέ να έχουμε να κάνουμε σαν άνθρωπος. Τέλειο μέρος. Ευτύχης, Ηλέκτρα, Ηρακλής, θάλασσα, τα έχουμε όλα. Αυτό καπέλο το φέραμε από τον Άγιο Δομήνικο. Ηλέκτρα, εσένα που είναι το δικό σου? Το άφησα σπίτι. Κρίμα. Πήρα είναι το ωραίο. Hard rock. Ωραία. Ηρακλής, έχει καπέλο. Απαραίτητο. Αυτό είναι πετσέτα. Πολύ high-tech πετσέτα. Μεγάλη, οπωροφάει πολύ νερό και έχει και θήκη. Κοιτάξτε εδώ θηκούλα που έχει. We'll be right back.
Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε κάτι. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε κάτι. Τι? Δεν μπαίνεις ο Ηρακλή από εκεί μιας που κάθεται στα νερά να είναι κοντά σου? Έλα, έλα. Πάνε, πάνε. Πάνε, μωρό μου. Εδώ, Ηρακλή. Εντάξει, εκεί. Θα γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα που θα το φτιάχνω. Γι' αυτό λέω. Το φάει. Έλα, Ηρακλή, εδώ. Μπράβο. Μπράβο το αγόρι μου. Έλα, από εδώ. Μπράβο το αγοράκι μου. Εδώ, εδώ. Κάτσε. Μπράβο. Κάτσε, μπράβο. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Κάτσε, κάτω. Κάτσε. Μπράβο. Και τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τσιμπήσουμε κάτι. Κλείνω. Τη λιχτό ή σαν κρέπα? Έχει βάλει από πάνω από το χορηγό τα αυτά και δεν βλέπω τι θέλει. Όχι, είναι δακό. Φύγε. Αλλού, βάλ το εκεί. Τη λιχτό ή σαν κρέπα? Πάλι το έχει βάλει εκεί, αλλά θέλει πάλι. Ηλέκτρα τη λιχτό ή σαν κρέπα? Εγώ και με τα δύο το τρώω, αλλά νομίζω σαν κρέπα θα φαίνεται πιο όμορφο. Λες, ε? Ναι. Okay. Κέρδισε, σαν κρέπα. Τι ωραία. Τρώμε! Κάποιος άλλος θέλει να φάει. Ηρακλή, θέλεις να φας? Μην το δοκιμάσεις. Τι δεν δοκιμάσω. Άσε η κάμερα και φάει. Εσύ τώρα είσαι happy traveler. Καλά. Εσύ είσαι. Μαγείρεψα, ωραία. Αλλά σου παίρνω. Το παίρνει και από μένα και από τον Ηρακλή όμως. Όχι, στον Ηρακλή, δώσε. Δώσε ένα κομματάκι για τον Ηρακλή. Αυτό εδώ, έλα. Ωραίο. Ε. Χαρούμε να μην χαρουθεί ένα μάτι. Αν καπνιστεί, γι' αυτό μ' άρεσε. Το φαγε. Τα δες. Για τώρα πάει ένα βίντεο. Γιατί εγώ δεν το κάνω. Ηρακλή, άραξε ωραία. Δεν φαντάζεσαι τι πλάνο. Ίσα να κάτσεις πάνω στην πετσέτα ήθελες, ρουφιάνε. Αυτό είναι το SUP. Stand up paddling board. Έχει ωραία θήκη. Το βάζεις μέσα και έφυγες. Για ευθύς εδώ. Είμαστε Χαλκιδικοί. Στην Ποτίδεα. Ήρθαμε να κάνουμε ένα γύρισμα καλοκαιρινό για το Happy Traveler. Βασικά για το πρώτο τελευταίο μας επεισόδιο ή για το τελευταίο. Δεν είναι 1000% σίγουρο ακόμα. Το θέμα είναι ότι επειδή φεύγουμε ταξίδι, θέλαμε να κάνουμε κάτι με θάλασσα και μας τα χάλασε λίγο καιρός, δεν είχε ζέστη για να κάνω μπάνιο. Μπορεί να μπω, θα δούμε. Τέλος πάντων, έχουμε έρθει αρκετή ώρα εδώ πέρα, κάναμε κάποια πραγματάκια που θέλαμε εδώ, χορηγικά, φωτογραφίες, κάτι τέτοια. Και τώρα θα κάνω SUP. Θα παίξουμε. Αυτό το πήραμε από την ιστοσελίδα που παίρνουμε ό,τι έχει να κάνει με εκδρομικό εξοπλισμό. Έχει πάρα πολλά μοντέλα, διάφορα είδη, μεγέθη κτλ. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Το SUP θεωρείται από τις καλύτερες γυμναστικές. Ούτε κουραστικό είναι, ούτε δύσκολο και μπορείς αυτό να το έχεις εύκολα μαζί σου. Αυτό φουσκώνει. Δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρη σανίδα μόνιμα. Αυτό το φουσκώνει. Άρα πακετάρεται εύκολα. Δεν χρειάζεται να το έχεις τεράστιο. Αυτό είναι για να μην το χάσω. Κουφιά. Δύο, αλλά νομίζω ένα μου φτάνει. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω, για δεύτερο άτομο.
Αυτό το κουμπί, επειδή ρυθμίζει το ύψος, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για κανό. Έτσι είναι και SUP. Βάζετε. Ένα κουμπί έχουμε. Τρόμπα! Και τώρα θα κάνουμε την τέλεια δραστηριότητα παραλίας. SUP, Stand Up Paddling Board. Και αυτό εδώ είναι φουσκωτό, δεν χρειάζεται να έχεις το τεράστιο. Το έχεις έτσι μαζί σου, μπαίνεις σε τέλεια τσαντούλα και το πηγαίνεις όπου πας εσύ αυτό το καλοκαίρι. Θα το φουσκώσω τώρα και θα κάνω. Έτοιμο! Έτοιμος! Έτοιμο! Για αρχή είναι γόνατα πολύ πιο εύκολο! Ωραία είναι, καλή φάση. Αν είσαι αρχάριος ξεκινάς στα γόνατα ή και καθιστός, αλλά στα γόνατα είναι μια χαρά, εύκολο. Μετά σιγά σιγά μπορείς να σηκωθείς. Καλή φάση η πρώτη δοκιμαστική βόλτα με το SUP. Ωραία ήτανε. Και μ' αρέσει που πακετάρετε και μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο. Και σε μικρό αυτοκίνητο, στο το δικό μας. Λοιπόν, αυτά. Θα βάλω το link από κάτω αν θέλετε να το δείτε. Εμείς τώρα πάμε σπίτι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε, κάντε ένα like, βοηθάει πάρα πολύ, κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε ήδη κάνει και γράψτε ένα σχόλιο όπως είπαμε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!